Η εικόνα της μεταφοράς νεαρού ποδοσφαιριστή από τη Λευκύμη σε καρότσα αγροτικού μετά από τραυματισμό και απώλεια αισθήσεων στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα δεν τιμά κανέναν και δεν είναι αυτή η επιθυμητή επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα, επισημαίνει σε δελτίο τύπου το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΦ της Κέρκυρας. Μιλώντας στο ΣΤΑΡ, ο πρόεδρος του σωματείου, Χρήστος Κυπριώτης, αναφέρθηκε στο περιστατικό, στις ελλείψεις της υπηρεσίας σε προσωπικό, αλλά και στο πάγιο αίτημα της δημιουργίας βάσης στη Βόρεια Κέρκυρα. Οι εικόνες αυτές που είδαμε προχθές, ενός νεαρού αθλητή σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα να μεταφέρεται πάνω σε καρότσα αγροτικού στο κέντρο υγείας της Λευκύμης, δεν μας τιμάει. Δεν είναι η δημόσια υγεία που θέλουμε και δεν είναι η αξία που θέλουμε να αποδώσουμε στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας γενικότερα. Το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Χρειαζόμαστε μια σοβαρή ενίσχυση και κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους οι κυβερνώντες και οι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις να καταλάβουν και να μπορέσουν να στελεχώσουν σωστά το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας. Αυτή τη στιγμή στο ΕΚΑΒ της Κέρκυρας μαζί με τους επικουρικούς συναδέλφους, οι οποίοι είναι το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος των συναδέλφων, έχουμε γύρω στα 32 άτομα που επιχειρούν στον δρόμο. Από αυτά τα 32 άτομα λοιπόν πρέπει να μπορούμε να καλύπτουμε 365 μέρες το χρόνο ολόκληρο το 24ωρο το κέντρο της πόλης, τις περισσότερες μέρες του μήνα καλύπτουμε τη βάση της Νότιας Κέρκυρας. Και δεν έχουμε δει ακόμα να γίνονται κινήσεις για να μπορέσει να ιδρυθεί επιτέλους, και λέω επιτέλους γιατί το παλεύουμε χρόνια, η βάση της Βόρειας Κέρκυρας. Προκειμένου να δημιουργηθεί και να στελεχωθεί σωστά η βάση Βόρειας Κέρκυρας και επίσης να στελεχωθεί η υπηρεσία κατά το δυνατόν καλύτερα, το Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ της Κέρκυρας εκτιμά ότι απαιτούνται τουλάχιστον 15 προσλήψεις. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η Κέρκυρα, μια Κέρκυρα των 120.000 μόνιμων κατοίκων και το καλοκαίρι που ξεπερνάει τους 300.000, δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η Κέρκυρα είναι ναυαρχίδα του τουρισμού και κάποια στιγμή πρέπει να μας πάρουν σοβαρά. Αυτή τη στιγμή το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας χρειάζεται τουλάχιστον 15 άτομα από την υπάρχουσα δύναμη για να μπορέσει να στελεχωθεί επαρκώς και να μπορέσει να ιδρυθεί και η βάση της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η υπηρεσία μας πρέπει να μπορεί να βγάζει τουλάχιστον 5 ασθενοφόρα στη βάρδια το πρωί και το απόγευμα και 4 το βράδυ. Και εννοώ 5 γιατί. Γιατί συνήθως το ένα λείπει καθημερινά σε διακομιδές εκτός του νησιού. Όσον αφορά τη μόνιμη προκήρυξη που πρόκειται να βγει, που την αναμένουμε πάρα πολύ καιρό, τα 10 άτομα που μας έχουν πει ότι θα προσληφθούν για την Κέρκυρα, δεν θα είναι μια περαιτέρω ενίσχυση, γιατί οι 10 θέσεις οι μόνιμες θα καλυφθούν από τους ήδη υπηρετούντες συνάδελφους επικουρικούς. Οπότε επί της ουσίας δεν θα αλλάξει κάτι.